Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τα Δερβενοχώρια Βιωτίας. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης. Να δούμε όλα τα νεότερα από το πεδίο των ερευνών, Μιχάλη. Με μια στρατιωτικού τύπου επιχείρηση διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων και με κύριο όπλο τον ευνηδιασμό του θύματός τους, οι εκτελεστές, οι δολοφόνοι του Γιάννης Καφτούρου, εκτέλεσαν ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου που έχει υπάρξει ποτέ στην εγχώρια μαφία. Οι δράστες της επίθεσης έβαλαν, έχοντας πλήρως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, με full face, φορώντας μαύρα ρούχα, μπήκαν πάρα πολύ γρήγορα στην αυλή του σπιτιού του Γιάννης Καφτούρου, την ώρα που βρίσκονταν εκεί μαζί με συγγενείς, παιδιά, ανήψια. Και τους ακινητοποίησαν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μπήκαν μέσα, ξεκίνησαν να φωνάζουν: Γιάννης, Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης? Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Γιάννης Καφτούρος και μόλις τον αντίκρισαν, άνοιξαν πύρ εναντίον του με όπλα Καλάσνικοφ. Ενώ ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε, τον έδωσε μια χαριστική βολή με 9 πιστόλι στο κεφάλι. Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν επάνω στο κορμί του άψυχου 55χρονου άνδρα, εντόπισαν 10 κάλικες. Τόσο οι κάλικες, όσο επίσης και η μοτοσυκλέτα και το αγροτικό όχημα έχουν αφαιρεθεί σε εκτυπωτικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση. Αυτό που αναζητούν επίσης, Εύα, οι αστυνομικοί είναι βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από την περιοχή, προκειμένου να έχουν μια πλήρη χαρτογράφηση του δρομολογίου που ακολούθησαν οι μοτοσυκλέτες των δολοφόνων του Γιάννη Καφτούρου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρουν πώς κατάφερε τελικώς να απομακρυνθούν τα δύο άτομα, των οποίων η μοτοσυκλέτα χάλασε και εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας. Εικάζεται πως πέρασαν σε δασική έκταση και από εκεί και πέρα χάθηκαν τελείως τα ίχνη τους. Τώρα, είτε ενημέρωσαν συνεργούς τους, οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση για να τους παραλάβουν, είτε απομακρύνθηκαν μέχρι ενός σημείου του οδικού δικτύου και βρήκαν αυτοκίνητο διαφυγής. Καταλαβαίνετε πως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αυτού του είδους οι υποθέσεις πολύ δύσκολα τελικώς βρίσκουν, εξιχνιάζονται και ακόμη πιο δύσκολα βρίσκονται οι ηθικοί αυτούργοι, τα άτομα δηλαδή που δίνουν εντολή για την εκτέλεση του συγκεκριμένου ατόμου και σε αυτή την περίπτωση του Γιάννη Καφτούρου. Για το συμβόλαιο θανάτου, ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Τεζάρη.